Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει το χαβά του και με την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης δημιουργείται τελεσμένα σε Αιγαίο και Κύπρο. Όσοι παρακολουθούν από κοντά τις κινήσεις του διαπιστώνουν τη συνέπεια του σχεδιασμού του στο πλαίσιο της αναθεωρητικής πολιτικής του. Γαλάζια πατρίδα, Κύπρος, Αγία Σοφιά, προκλητικές και παράνομες ναύτεξ, τουρκολιβικό μνημόνιο, κάθε τρεις και λίγο να βγάζει στο Αιγαίο τα ερευνητικά πλοία και ασφαλώς η μόνιμη εποδός του για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Η ένταση που δημιουργήθηκε στην Κάσο, η προκλητική κίνηση της Τουρκίας με τον εγκλισμό του ερευνητικού ιταλικού σκάφου στα 6 ναυτικά μίλια δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την επανάληψη του ίδιου ακριβώς σκηνικού που δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2020. Τότε το Roots Race περιφερόταν ανενόχλητο στην Ανατολική Μεσόγειο, φτάνοντας μάλιστα μία ανάσα από τα 6 ναυτικά μίλια από τις ελληνικές ακτές. Ο απότερος στόχος της τουρκικής πλευράς είναι να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή. Αυτό στεύθηκε με απόλυτη για τους Τούρκους επιτυχία, λαμβάνοντας μάλιστα και τη δημόσια πιστοποίηση από τον τότε Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και σημερινό Υπουργό Εξωτερικών στη χώρα μας.